Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε τις απόψινές πολιτικές συζητήσεις με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα προσφυγικού, ούτως ή άλλως η επικαιρότητα σήμερα κινείται στον απόϊχο του τραγικού περιστατικού χθες στη Μόρια. Η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση είναι ότι, εντάξει, δεν περιμένει κανείς με το πάτημα ενός κουμπιού μόλις αναλαμβάνει μια κυβέρνηση να τα ρυθμίζει όλα. Απ' την άλλη πλευρά, στην πρώτη του επίσκεψη στη Μόρια ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι όλα λειτουργούν ρολόι, ότι βρήκε μια καλή κατάσταση. Και η κυβέρνηση κατηγορείται ότι μέσα σε όλο το καλοκαίρι, που είχαμε αυξημένες προσφυγικές ροές, άφησε την κατάσταση στη Μόρια να φτάσει πολλαπλάσια από αυτά που μπορούσε να έχει σηκώσει και θυμήθηκε με καθυστέρηση 2-2,5 μηνών να αρχίσει τη μεταφορά των ευάλωτων ομάδων στην ενδοχώρα. Το πρόβλημα είναι, προσέξτε, η συμφωνία που είχε γίνει με την Τουρκία. Ναι. Η συμφωνία που είχε γίνει με την Τουρκία ήταν ότι αυτοί που είναι πρόσφυγες, εντάξει, μπορούν να μεταφερθούν. Mm-hmm. Αυτοί που δεν θεωρούνται ότι εμπίπτουν στους κανόνες του προσφυγικού και στην προστασία των προσφύγων, δεν μπορούν να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Πρέπει να μείνουν στα νησιά. Πρέπει να επιστραφούν. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, η ταχύτητα με την οποία κινείται το ζήτημα της απονομής του τίτλου του πρόσφυγα είναι αυτή καθ' αυτή πρόβλημα. Γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών με βάση τις οδηγίες των διακινητών πετάνε τα εγγραφά τους, ψεύδονται για το από πού προέρχονται. Mm-hmm. Εάν μεν έχουν ξαναμπεί στην Ευρώπη κλπ. Είναι εύκολο να τους βρει κανείς. Αλλά αλλιώς τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ναι. Για να δοθεί ο όρος πρόσφυγας για τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα η Μόρια, επειδή ακριβώς υπήρξε αύξηση των ροών, γιατί το καλοκαίρι φυσικά γίνεται αύξηση των ροών, ναι, το καταλαβαίνετε. Και δεν έχουμε πια αυτό που υπήρχε το 2015, όπου πέρασαν εκατομμύρια και αλλά έφυγαν κατευθείαν για την Ευρώπη μέχρι ότου κλείσουν τα σύνορα, τα βόρεια σύνορά μας. Αυτό που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα το κάνει είναι να αυξηθεί λίγο η ταχύτητα, να υπάρξει και άλλο προσωπικό, ναι, να μας στείλουν και βοήθεια από την Ευρώπη, mm-hmm, άνθρωποι έμπειροι δηλαδή που είναι εκεί, για να μπορέσει να δοθεί, να υπάρξει ο διαχωρισμός αυτός μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Επίσης, πρέπει να δώσει κανείς το μήνυμα προς τους διακινητές ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν, διότι δεν έχουν ελπίδα στη χώρα τους. Ναι. Οπότε είναι σχετικό το τι θεωρούν οι ίδιοι εύκολο ή όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν έχεις γλιτώσει από βόμβες. Ακριβώς. Και θέλω να σας πω στην αρχή, ναι, αυτοί πήγαιναν στην Ιορδανία. Mm-hmm. Με τη σκέψη ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, θα επιστρέψουμε. 2,5 εκατομμύρια στην Ιορδανία. Υπάρχει κάμπους σχεδόν ενός εκατομμυρίου, βέβαια, μπορείτε να φανταστείτε. 1,5 εκατομμύριο στο Λίβανο. Μετά είδαν δεν τελειώνει ο πόλεμος. Άρχισαν, τους καλούσαν και οι διακινητές βέβαια, άρχισαν να έρχονται προς το μέρος μας. Ναι. Όπως και από τη Λιβύη, στην Ιταλία κτλ. Εγώ νομίζω ότι αφενός πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα γενικότερο ότι δεν θα είναι εύκολη κατάσταση αν έρθετε εδώ, αλλά και ταυτόχρονα εμείς ως Ευρώπη πρέπει να τροποποιήσουμε τους κανονισμούς που αφορούν στα χρήματα που δίνουμε στην ανάπτυξη για τις τρίτες χώρες, ναι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μείνουν εκεί. Τα κεφάλαια που δίνει η Ευρώπη για την ανάπτυξη σε τρίτες χώρες είναι τεράστια. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν θέματα ασφάλειας και άμυνας, η Ευρώπη χρηματοδοτεί, έχει τις περίφημες συμφωνίες Κοτονού, χρηματοδοτεί την Αφρική, χρηματοδοτεί την Καραϊβική κτλ. Εκεί πρέπει να γίνει μια αλλαγή, όχι μόνο αύξηση κεφαλαίων, ναι, μια τροποποίηση της κατεύθυνσης, mm-hmm, τι ακριβώς δίνουν, διότι τους έδιναν χρήματα για να κάνουν μεγάλα έργα τα οποία έκαναν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Ναι. Δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Αυτά όμως δεν έχουν άμεσο αντίκρισμα στο φτωχό κόσμο που υπάρχει, ναι, σε αυτές τις χώρες. Θα μου πείτε, θεωρούμε υποχρεωτικό η Ευρώπη να αναλαμβάνει τέτοιες ευθύνες?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι ο πιο ελκυστικός χώρος για τους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Ασχέτως και της επιλογής μέσα στην Ευρώπη. Δεν θέλω να πάω, λέει, στη Σουηδία, θέλω στη Γερμανία. Θέλω να πάνε σε χώρες όπου υπάρχει κοινωνική πολιτική πιο ισχυρή. Βέβαια. Για να βοηθηθούν. Έχει όμως η Ευρώπη, έχει αυτό το ρόλο, γι' αυτό και είναι... Γιατί το λέω, γιατί παρεξηγήθηκε ο τίτλος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής που πήρε τον ντοσιέ του κυρίου Σχοινά. Είναι ελκυστικός ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής. Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής? Είναι η προστασία των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, η ανεκτικότητα, πράγματα που δεν υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες. Εξακολουθούν να υπάρχουν μόνο στη Δύση. Βλέπετε και οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η δημοκρατία ανθεί. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή μιλάτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπουμε σήμερα ότι ουσιαστικά οι μισές από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να υπάρξει μία σύντμηση της διαδικασίας εξέτασης του ασύλου. Από τις επιτροπές της Τριμελής βγαίνει ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας και θα είναι πλέον τρεις οι δικαστές, όχι δύο οι δικαστές και ένας εκπρόσωπος. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση πάει να κάνει, να βάλει κάποιο νερό στο κρασί της ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχατε δει ούτως ή άλλως ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τη Διεθνή Αμνηστία το προηγούμενο διάστημα για την εξαγγελία περί κατάργησης των δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου. Προσέξτε, σημασία έχει επί τη βάση ποιων κριτηρίων αυτά εξετάζονται. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας κατά παράδοση τους θεωρεί όλους πρόσφυγες. Αυτό είναι γεγονός. Θα μου πείτε, κακό είναι? Όχι, αλλά η αντοχή ποια είναι της χώρας? Η αντοχή της χώρας, όχι του κόσμου να λέει έχουμε πολλούς. Ως αντοχή εγώ θεωρώ αν μπορείς να τους εξασφαλίσεις ευπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι που έχει τεράστια σημασία. Να μην εξευτελιζόμεθα δηλαδή, ναι. Και φαίνεται ότι παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα στη χώρα μας. Πάντως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι με βάση τα Ηνωμένα Έθνη, τη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κτλ., η έννοια του πρόσφυγα είναι απολύτως διαχωρισμένη από το εάν μια χώρα αντέχει, αν μπορεί να τους εξασφαλίσει κλπ. Δεν μπαίνει σε ζυγαριά αυτό το πράγμα. Είναι. Ακριβώς, είναι και σωστά είναι. Ναι. Και σωστά τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, αυτή την υπόθεση. Τώρα, ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία, πρέπει. Αλλά πρέπει να δοθούν και τα στοιχεία, να υπάρξουν και τα δεδομένα και από άλλες χώρες της Ευρώπης, ναι, για να μας βοηθήσουν να δούμε τι γίνεται. Από την άλλη πλευρά, οι Αφγανοί, παραδείγματος χάρη, με κάποια δική μας λογική, ελληνική, γιατί έχουμε δημοκρατία, λέμε τι είναι δημοκρατία, πάσχει ας πούμε στο Αφγανιστάν. Τυπικώς υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία. Εντάξει, αλλά το προηγούμενο καλοκαίρι ας πούμε είχαν κατά μέσο όρο 30 θανάτους τη μέρα. Μόνο τον Αύγουστο είχαν χάσει στο Αφγανιστάν από συγκρούσεις τη ζωή τους 2.600 άνθρωποι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και σας λέω, μακάρι να μπορούσαμε να καλύψουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσουμε δουλειά και να μπορέσουν να ζήσουν πραγματικά σαν άνθρωποι και να απολαύσουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, προσέξτε, με τις ιστορίες με τον ISIS κλπ. Εμφανίζεται ότι όταν σε μια περιοχή, παραδείγματος χάρη, έρχονται πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, δημιουργούνται προβλήματα και απαιτήσεις για αλλαγή του τρόπου ζωής των υπολείπων ανθρώπων. Εντάξει, πρέπει να αγωνιστούμε για να βρούμε τρόπο να ενσωματωθούν. Ναι. Και τι θα πει να ενσωματωθούν για μένα? Να μην θεωρούν ότι η θρησκεία τους είναι πολιτικό σύστημα. Γιατί σε κάποιο βαθμό το Ισλάμ είναι πολιτικό σύστημα. Ότι είναι άλλο το κοσμικό κράτος και άλλο το δικαίωμά τους. Ναι. Να θρησκεύονται. Τώρα, βέβαια, αυτά μπερδεύτηκαν.
το τελευταίο διάστημα με τον ISIS και όλα αυτά. Ήθελα να μείνουμε λίγο στο θέμα των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά μια που λέτε να ενσωματωθούν τώρα με το χέρι στην καρδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση, ο κ. Χρυσοχοΐδης, πήρε από τα παιδιά που ήταν στο 5ο σχολείο, το κατηλημένο στα Εξάρχεια, τα οποία είχαν αρχίσει να πηγαίνουν σχολείο ακριβώς δίπλα, στο 35ο και στο 36ο, με αποτέλεσμα τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς τους να βγάλουν ανακοινώσεις και να λένε φέρτε τα παιδιά πίσω. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ένα παιδί αρχίζει να πηγαίνει σχολείο, δεν υπάρχει τελειότερος μηχανισμός ενσωμάτωσης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα παιδιά. Σε στρατόπεδα πήγαν. Δηλαδή, τα πήρε η κυβέρνηση από το σχολείο να τα πάει σε στρατόπεδα την ώρα που είχαν ξεκινήσει την ενσωμάτωσή τους. Κοιτάξτε, πρέπει να το δούμε. Δεν θα ήταν Ελληνόπουλο αυτά σε 2-3 χρόνια. Πρέπει να το δούμε αν πράγματι ισχύει αυτό. Ναι. Εγώ που διατέλεσα Υπουργός Παιδείας, θα σας πω ότι όχι μόνο αυτό, αλλά και από το απόγευμα, παραδείγματος χάρη για τους Αλβανούς, είχαμε μαθήματα μητρικής γλώσσας. Ναι. Και τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, αλλά και να προφυλάσσονται. Ναι. Δεν μπορούν να πηγαίνουν σχολείο και μετά να μην γνωρίζουμε που είναι. Αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κυβέρνηση, νομίζω. Πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι πληροφορημένη λεπτομερώς γι' αυτό. Αλλά τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Τώρα, όταν σήμερα βγαίνει ο κύριος Πέτσας επισήμως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο και λέει ότι δεν μιλάμε για προσφυγικό αλλά για μεταναστευτικό πρόβλημα, δεν τεινάζει στον αέρα όλη την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης με βάση την οποία θα πάει η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και θα διεκδικήσει περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη? Αυτή η αλληλεγγύη δεν θα δοθεί για οικονομικούς μετανάστες, θα δοθεί για πρόσφυγες. Για όλους μπορεί να δοθεί, γιατί η Ευρώπη ζητάει από την Ελλάδα να κάνει τη διάκριση μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Νομίζω ότι δεν θέλω να δεχτώ ότι η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις οι οποίες παρακάμπτουν έστω και ελάχιστα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ άσχημες συνθήκες στη χώρα τους ή από εκεί που ξεκίνησαν και έρχονται και με συνθήκες συνεχώς βελτιούμενες. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε ότι αν μπαίνει ένας μεγάλος αριθμός ταυτόχρονα, παραδείγματος χάρη όταν στη Σάμο είναι 7.000 και 7.000 είναι και ο πληθυσμός, υπάρχει ανισορροπία, θα δημιουργηθούν προβλήματα σίγουρα. Θέλει να το δούμε προσεκτικά αυτό το θέμα. Και δεν πρέπει να το κάνουμε θέμα εσωτερικής σύγκρουσης. Σε καμία περίπτωση. Εγώ αυτό συμβουλεύω τους πάντες. Τώρα, αν και δεν είχα σκοπό να σας προβοκάρω, αυτό να το εκλάβουμε και ως μια αυτοκριτική για όσα έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και διαχειριζόταν το προσφυγικό. Γιατί νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι από τις ροές που βλέπουμε τώρα και την κατάσταση στη Μόρια, μάλλον δεν έφταιγε τα ΣΥΡΙΖΑ Χριστοδουλοπούλου, έτσι. Ακούστε, εγώ δεν έκανα ποτέ σχόλιο για την κυρία Χριστοδουλοπούλου, αλλά είναι αυτά τα ολίγα που έκανε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση έναντι του ρεκόρ που είχε σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη Νέα Δημοκρατία. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν συγκρούσεις, είμαστε λίγο θερμός λαός κατά κάποιο τρόπο. Είπατε και μια κουβέντα παραπάνω, ας πούμε. Ναι, πολλές φορές υπερβάλλουμε, αλλά τώρα ας το δούμε ρεαλιστικά το πρόβλημα. Ναι. Γιατί αν δεν το δούμε ρεαλιστικά, στη σωστή του διάσταση και το μεταφέρουμε σε εσωτερική σύγκρουση, θα είναι εις βάρος όλων μας. Ναι. Σε σχέση με, επειδή έχετε δώσει πολλές ιδεολογικές μάχες στη ζωή σας, έχω δει ότι σιγά σιγά βγαίνουν προς τα έξω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ανήκουν στη λεγόμενη δεξιά πτέρυγα, σαμαρική πτέρυγα, όπως θέλετε πείτε τα, και ζητούν, ας πούμε, πολιτικές αποτροπές. Αυτό νομίζω στη θάλασσα σημαίνει πνιγμό. Και βουλευτή σας σήμερα μίλησε για πολιτικές αποτροπές. Ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, είπε ότι υπήρξαν επαναπροωθήσεις ελέμβων προς τα τουρκικά ύδατα. Αυτά είναι λίγο επικίνδυνα πράγματα και είναι και καταδικασμένα διεθνώς. Θα σας πω. Καταρχήν, οι διακινητές συμβουλεύουν τους ανθρώπους που είναι μέσα στις βάρκες, τρυπούν τις βάρκες, ώστε να εμπέσουν στο ενέρευμα και διάσωση. Ακριβώς. Όπου εκεί καμία χώρα, η χώρα μας ήταν άψογη σε αυτό το θέμα, βέβαια. Δεν άφησε ποτέ να πνιγούν κτλ. Είναι και διπλωματικό εργαλείο, νομίζω. Ο χώρος έρευνας και διάσωσης έχει να κάνει και με το τι κατοχυρώνεις ως προς τα χωρικά σου ύδατα κτλ. Είναι ευρύτερο πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Αλλά σας λέω ότι
η μόνη αποτροπή που μπορείς να κάνεις είναι το προφορικό, ότι εμείς δεν θέλουμε να δεχτούμε άλλους, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, δεν θα είναι ευχάριστη η διαμονή τους, το πολύ που μπορείς να πεις. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει συνεργασία με το λιμενικό, το τουρκικό, και αυτά γίνονται μέσα στα ύδατα τα τουρκικά, εκεί δεν μπορεί η Ελλάδα να επέμβει. Ναι. Απλώς το ερώτημα είναι, εάν βρεθούν βάρκες με πρόσφυγες ή μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή στο όριο, μπορεί να τα σπρώξει πίσω στα τουρκικά? Όχι, έχω την αίσθηση ότι στελέχη σας αυτό υποστηρίζουν. Δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει γίνει ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε από τη δική μας. Αυτό θα φαντάζομαι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν γινόταν, τέλος πάντων, θα εγκυμονούσε κινδύνους για ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι έτσι? Ναι, αλλά η ουσία είναι ότι μόλις φτάνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τρυπούν τις βάρκες. Και υποχρεωτικά υπάρχει το σύστημα έρευνας και διάσωσης. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Με δεδομένο ότι εσείς ήσασταν υπουργός παιδείας που κρατήσατε το βιβλίο της έκτης δημοτικού στα σχολεία. Ένα βιβλίο... το νόμο. Ναι, το δικό σας νόμο. Ενώ ο επόμενος υπουργός παιδείας από εσάς... Ο νόμος αυτός ξέρετε από πότε είναι? Από πότε? Από την εποχή της δικτατορίας. Επειδή ο επόμενος υπουργός το απέσυρε το... Θέλω να πω ότι αν είχατε πολιτική βούληση, δίνατε ένα πολιτικό στίγμα με αυτό. Δεν είναι ότι δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εγώ δεν ήθελα να είμαι ο υπουργός ο οποίος αποσύρει βιβλία. Το κάνουν άλλοι συναδελφοί μου, εγώ δεν ήθελα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτό ήταν η πρώτη προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά ιστορία όπως είναι, και όχι να μάθουν ότι οι Έλληνες ήταν ένας περιούσιος λαός που είχε όλα δίκιο κτλ. Με το αίτημα που έκανα στην Ακαδημία και τις παρατηρήσεις της Ακαδημίας, τις οποίες σεβάστηκαν οι συγγραφείς, τους οποίους συνήθως παρόντα, εγώ δεν γνώριζα ούτε κατ' όνομα. Τους έμαθα όταν δημιουργήθηκε το θέμα. Είχε πολύ σωστό περιεχόμενο, διότι είχε πηγές. Βεβαίως υποχρέωνε το δάσκαλο να στρωθεί και ο ίδιος περισσότερο, έτσι, να καθίσει να διαβάσει. Αυτό συμβαίνει. Και να... εντάξει. Επειδή λοιπόν εσείς δεν ήσασταν υπουργός που απέσυρε βιβλία, θέλω να σας ρωτήσω, σας φαίνεται λογικό στην Ευρώπη του 2019 ο κύριος σκοπός των θρησκευτικών να μην είναι να μάθουν τα παιδιά τι λέει κάθε θρησκεία, αλλά να είναι το σχολείο κατηχητικό και να αναπτύσσεται η θρησκευτική συνείδηση των παιδιών? Αναφέρομαι στις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Κεραμέως. Όχι, δεν το είπε η κυρία Κεραμέως. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυρία Κεραμέως αντιθέτως. Το έχει πει σε δηλώσεις της ότι θα φτιάξουμε ένα βιβλίο που να αναπτύσσει τη θρησκευτική συνείδηση των παιδιών. Και έχει πει και για εθνική συνείδηση. Όχι, και μετά θα σας ρωτήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτό και για την ιστορία. Εθνική είπε, προσέξτε, ναι. Προσέξτε. Δεν είπε κάτι τέτοιο, για να μην παρεξηγούμεθα. Ναι. Η κυρία Κεραμέως εδέχθη καταρχήν ότι γίνεται, είπε ότι γίνεται αποδεκτή η απόφαση της ανώτατης, της ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα. Ναι. Αυτό εγώ το είχα κάνει με δική μου απόφαση τότε. Ναι. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν, έρχεται ο γονιός και λέει δεν θέλω το παιδί μου να κάνει θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να πει γιατί είναι αυτού του θρησκεύματος. Ναι. Είναι δικαίωμά τους. Ναι. Δεν θέλει, θα κάνει κάποιο άλλο μάθημα. Δεν είναι για να την κοπανίσει. Ναι. Προσέφυγαν διάφοροι στις ανεξάρτητες αρχές, ξέρετε πώς γίνεται. Προσέφυγαν και στο Συμβούλιο Κρατίας, δεν προσέφυγε το Υπουργείο. Προσέφυγαν ανεξάρτητοι, τρίτοι. Ναι. Αν με ρωτάτε εμένα, θα σας πω κάτι. Και, και τα μαθήματα, αλλά κυρίως η γλώσσα, οι παραδόσεις, ο κοινωνικός περίγυρος, η οικογένεια και η θρησκεία μετέχουν στο να δημιουργηθεί ευρύτερα εθνική συνείδηση. Σε τι ποσοστό το καθένα, μετέχουν όμως. Δεν μπορεί να μείνει ένα κράτος χωρίς να υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς. Τώρα, εάν τα παραφουσκώνουμε λίγο, δηλαδή τα παραφουσκώνουμε λίγο στην ιστορία, ότι εμείς είμαστε ο λαός που έχει παραβλαφθεί από τους άλλους, τους κακούς και όλα. Ναι. Αυτό το κάνει ακόμα και η Γαλλία.
Δηλαδή το κάνουν όλες οι χώρες για να ενισχύσουν το αίσθημα της εθνικής συνείδησης. Το οποίο αίσθημα εθνικής συνείδησης κάπου μπορεί να χρειαστεί. Mm-hmm. Να είναι ισχυρό. Δεν είναι κάτι που κάθε μέρα ξυπνάει κανείς και λέει αισθάνομαι να με τρυπάει η εθνική μου συνείδηση. Αλλά κάπου μπορεί να χρειαστεί. Και μάλιστα. Αυτό είναι, έχει τεράστια σημασία για την ενότητα του λαού. Μάλιστα. Κυρία Γιαννάκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ενδιαφέροντα πράγματα είπαμε. Πάντα νομίζω με εσάς καλεσμένοι εδώ. Στο Επανειδήν λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.